Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ με τη δισκογραφία από το worst to best, ας πούμε, ενός επίσης από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα του ελληνικού μεταλλικού κοινού. Και φυσικά εδώ πέρα μιλάμε για τους Γερμανούς Blind Guardian, οι οποίοι ακριβώς μπορούμε να πούμε ότι γίναν τόσο πολύ αγαπημένοι στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 90, εξαιτίας της άνθησης και του power metal εκείνης της εποχής, αλλά δύσκολα μπορούμε να πούμε ότι Blind Guardian είναι το απλό Euro Power που γνωρίζουμε από εποχής Halloween και μετέπειτα. Η Blind Guardian δεν είναι ακριβώς Halloween, δεν είναι ακριβώς ακόμα και Gamma Ray, δεν είναι ακριβώς Stratovarius, ακόμα και αν φυσικά ξεκίνησαν υπό τις ευλογίες του Hansen από τους Halloween και μετέπειτα Gamma Ray. Η Blind Guardian μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ πιο βαργή, τουλάχιστον στα πρώτα τους albums, όσον αφορά την υπόλοιπη γερμανική power σκηνή και γενικά ευρωπαϊκή power σκηνή. Μπορούμε να τους πούμε ότι στις πρώτες δουλειές τους ακολουθούν έναν πιο speed ήχο, ακριβώς ίσως κάτω από τις διδαχές του πρώτου άλμπουμ των Halloween, του Walls of Jericho. Και σιγά σιγά δημιουργούν τη δική τους ταυτότητα, η οποία είναι χαρακτηριστική και σίγουρα σήμερα οποιοδήποτε ακούει Blind Guardian ξέρει να ξεχωρίζει ότι αυτό το συγκρότημα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα. Έτσι σήμερα θα μιλήσω βασικά για τους Blind Guardian, δεν θα μιλήσω τόσο πολύ για τους Demons and Wizards, που είναι ακριβώς θα πούμε το πολύ ωραίο συγκρότημα που κάνα μαζί με τον αρχηγό, τον Iced Earth, τον Safer. Εδώ θα μιλήσω βασικά για τους Blind Guardian. Και ξεκινάω τώρα να αναλύω από αυτό που θεωρώ ως το πιο μέτριο άλμπουμ τους μέχρι και το πιο καλύτερο. Ξεκινάμε. Το άλμπουμ το οποίο το θεωρώ ως το πιο μέτριο μέχρι και τώρα, δυστυχώς είναι και το τελευταίο άλμπουμ που βγάλαν μέχρι και τώρα. Το βίντεο γίνεται το καλοκαίρι του 2019. Υποτίθεται ότι πρόκειται να έρθει και ακόμα ένα μετέπειτα καινούριο άλμπουμ στους επόμενους μήνες. Και μέχρι τώρα λοιπόν το τελευταίο άλμπουμ τους που βγάλαν το 2015, το Beyond the Red Mirror, το οποίο ενώ στην αρχή πήρε αρκετές καλές κριτικές, μας αφήνει αρκετά απογοητευμένους τους παλιούς οπαδούς των Blind Guardian. Και θα πω το γιατί. Οι Blind Guardian στο συγκεκριμένο άλμπου ακούγονται πολύ περισσότερο σαν τους Ιταλούς Rhapsody of Fire ή τους Rhapsody of Turilli, όπως θέλετε πείτε το. Έχουν γίνει εκεί πέρα, μέχρι τώρα έχουν διασπαστεί 3-4 φορές οι Ιταλοί Rhapsody, αλλά ακούγονται τόσο πολύ συμφωνικοί και ορχιστρικοί σαν να ακούμε ένα στυλ Rhapsody. Δηλαδή, ο ήχος αυτός στο συγκεκριμένο άλμπουμ δεν είναι ακριβώς ο Blind Guardian ήχος. Με όλες τις ατμόσφαιρες και με όλα τα ωραία, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό η Blind Guardian. Δεν μιλάω για το καταπληκτικό εξώφυλλο και το concept του συγκεκριμένου άλμπουμ που ήταν αρκετά καλό, αλλά το στιχουργικό concept. Αλλά μουσικά είναι σαν να ακούμε ένα είδος Rhapsody. Και δεν είναι αυτό η Blind Guardian που περιμέναμε. Όπως λοιπόν, για το Beyond the Red Mirror έχω ακριβώς αυτή την αίσθηση ότι δεν είναι ακριβώς το κλασικό Blind Guardian, μπορώ να πω ακριβώς το ίδιο για το άλμπουμ το οποίο επίσης θεωρήθηκε αρκετά περίεργο για Blind Guardian όταν βγήκε, και μιλάω για το A Night at the Opera. A Night at the Opera. Στο συγκεκριμένο λοιπόν άλμπουμ του 2002, αν δεν κάνω λάθος, οι Blind Guardian επίσης μας αφήνουν λίγο
Εμάς τους παλιούς οπαδούς στο Blind Guardian μας αφήνουν λίγο ξεκρέμαστους με όλη αυτή την κίνησή τους να γίνουν περισσότερο progressive, να το πούμε έτσι. Εντάξει. Και καλά η επιρροή από Queen. Εντάξει. Δεν είναι ακριβώς αυτό που πάλι θα περιμέναμε από Blind Guardian στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Μάλιστα νομίζω ότι είναι και το τελευταίο άλμπουμ με την αυθεντική σύνθεση της μπάντας, η οποία διατηρήθηκε από την αρχή του συγκροτήματος μέχρι το συγκεκριμένο άλμπουμ. Όπου μετέπειτα ο Thomen, ο drummer του συγκροτήματος, αφήνει τους Blind Guardian μετά από αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ και δημιουργεί το δικό του συγκρότημα που βγάζουν το 2005 δίσκο με το όνομα Savage Circus. Και μάλιστα δυστυχώς το συγκεκριμένο συγκρότημα έχει μείνει πολύ στην αφάνεια σε σχέση και πρέπει κάποιος ο οποίος είναι οπαδός των Blind Guardian και ιδιαίτερα των παλιών Blind Guardian να ξέρει αυτό το συγκρότημα. Γιατί στο συγκεκριμένο συγκρότημα, στους Savage Circus, στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ακούγονται οι Blind Guardian όπως θα θέλαμε να ακούγονται στις πρώτες τους δουλειές. Και μάλιστα εδώ ο Thomen αναφέρει, όχι τυχαία, ότι δεν τον βρήκε σύμφωνο η όλη αλλαγή ήχου που προσπάθησαν να κάνουν στο A Night at the Opera η Blind Guardian, και ήταν ίσως και ένας από τους λόγους της ρήξης με το συγκρότημα και της φυγής του το συγκρότημα μέχρι που δημιούργησε τους Savage Circus. Συνεχίζω λοιπόν τώρα με τις επόμενες δουλειές ακριβώς μετά που έχει φύγει ο Thomen. Και εδώ πέρα θα βάλω την πρώτη τους δουλειά μετά από πάρα πολλά χρόνια, αφού έχει φύγει ο Thomen από το συγκρότημα, το 2006. Οι Blind Guardian με καινούριο drummer βγάζουν τελικά την καινούργια τους δουλειά που την περιμέναμε εδώ και χρόνια, από το 2002, το Twist in the Myth. Το οποίο άλμπουμ δεν είναι κακό. Έχει τις καλές στιγμές του, έχει το καταπληκτικό επίσης Ξόφυλλο, αλλά έχει και κομμάτια τα οποία και πάλι μας αφήνουν, δεν είναι ακριβώς το Blind Guardian που περιμέναμε. Όπως για παράδειγμα το τραγούδι Fly στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Αλλά γενικά υπάρχουν εδώ πέρα επίσης τα καλά τραγούδια και οι καλές στιγμές του συγκεκριμένου άλμπουμ. Αλλά αν μιλάμε για εποχή μετά Thomen, ακόμα πολύ περισσότερο προτιμώ το άλμπουμ που ήρθε μετέπειτα, το At the Edge of Time. Και πάλι εδώ πέρα οι Blind Guardian, βγαίνει το 2010, πια οι Blind Guardian βγάζουν άλμπουμς πολύ αραιά, και όχι όπως στην αρχή, δικαίωμά τους βέβαια. Το συγκεκριμένο άλμπουμ επίσης δεν γέμισε πάρα πολύ τις προσδοκίες και δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες πολλών παλιών οπαδών, αλλά είναι πολύ καλύτερο ακόμα και από το αυτό που προηγήθηκε, δηλαδή από το Twist in the Myth. Το θεωρώ ακόμα καλύτερο, με καλύτερες ακόμα στιγμές στο συγκεκριμένο άλμπουμ, χωρίς πάλι να φτάνουμε στις παλιές καλές χρυσές δουλειές και χρυσές εποχές των Guardian. Τώρα, οι επόμενες θέσεις έχουν οι πρώτες δουλειές. Στις επόμενες θέσεις θα μιλήσουμε τις πρώτες δουλειές των Blind Guardian. Οι Blind Guardian στα συγκεκριμένα τρία πρώτα τους albums παίζανε, όπως είπαμε, πολύ πιο σπινταριστά. Πολύ πιο extreme, και καλά για Blind Guardian. Πολύ πιο thrashy still. Okay, από αυτό που μας συνήθισαν μετέπειτα. Στις τρεις πρώτες λοιπόν δουλειές τους, εδώ σε αυτή τη θέση θα βάλω το δεύτερο album τους, το Follow the Blind, το οποίο και θεωρώ από τις τρεις πρώτες δουλειές τους ίσως και το άλμπουμ το οποίο μου μιλάει λιγότερο. Okay? Χωρίς να είναι ένα κακό άλμπουμ, φυσικά, με καταπληκτικές επίσης μέσα στιγμές, όπως για παράδειγμα το τραγούδι Follow the Blind, όπως για παράδειγμα το Valhalla, που είναι ένα από τα κλασικά Blind Guardian κομμάτια, ή ακόμα και τη διασκευή Don't Break the Cycle, που αν δεν κάνω λάθος είναι επίσης διασκευή επάνω σε Demon, στο New Wave of British Heavy Metal, συγκρότημα Demon. Λοιπόν, ακούγεται το άλμπουμ, όπως είπα, πολύ θρασάτο, πολύ σπινταριστό, και το θεωρώ λίγο κατώτερο σε σχέση με το debut το άλμπουμ τους,
όπως επίσης και αρκετά κατώτερο σε σχετικά με το άλμπουμ που ήρθε ακριβώς μετέπειτα, το τρίτο άλμπουμ, όπως σε λίγο θα δούμε. Και ακριβώς εδώ μετέπειτα ερχόμαστε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους, που είναι ακριβώς τόσο speed, τόσο thrashy, τόσο επίσης επηρεασμένο από Walls of Jericho, και μιλάω φυσικά για το Battalions of Fear, με πάρα πολύ ωραία τραγούδια και χαρακτηριστικά των πρώιμων Blind Guardian, Majesty, Guardian of the Blind, όπως για παράδειγμα Run for the Night, Battalions of Fear, By the Gates of Moria. Ένα καταπληκτικό ντεμπούτο, στο οποίο νομίζω και ότι ο Kai Hansen, τον πρώην Halloween Gamma Ray, παίζει στο συγκεκριμένο επίσης άλμπουμ κάποια riffs. Γενικά εδώ πέρα αναφέρω ότι οι Blind Guardian είναι από τα πρώτα συγκροτήματα που μας βάζουν μέσα στον όλο κόσμο του Tolkien. Όχι μόνο στο Lord of the Rings, στον Άρχοντα των Δακτυλιδιών, αλλά και στις υπόλοιπες δουλειές του Tolkien. Μετέπειτα βέβαια θα δούμε πολλά συγκροτήματα που αναφέρονται πάνω στην θεματολογία του Tolkien από πολλές πλευρές και δεν είναι μόνο. Αλλά η Blind Guardian είναι από τα κείνα πρώτα συγκροτήματα που άρχισαν αυτόν τον δρόμο. Okay. Στην συνέχεια θα βάλω το τρίτο άλμπουμ τους, φυσικά, το Tales from the Twilight World, που είναι ακριβώς η συνέχεια των δύο πρώτων άλμπουμς. Ακόμα, όπως είπαμε, είναι στην πρώτη φάση αυτού του συγκροτήματος, όπου ακούγονται ακόμα πιο θράση, ακόμα πιο speed, με πάρα πολύ ωραίες στιγμές, Can Travel in Time, Welcome to Dying, Lord of the Rings, Lost in the Twilight Hole, Tommy Knockers, Altar 4, The Last Candle. Έχουμε εδώ πέρα, πραγματικά για μένα τουλάχιστον, ήταν και η πρώτη επαφή, επιδερμική τουλάχιστον, με τους Blind Guardian, το συγκεκριμένο άλμπουμ. Αν και, όπως θα δείτε, η μεγάλη μου επαφή με τους Blind Guardian ήρθε με τα άλμπουμς που ήρθαν μετέπειτα από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Οκ. Και τώρα μπαίνουμε στα τρία τελευταία ανώτερα και καλύτερα albums των Blind Guardian κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Στην τρίτη θέση θα βάλω το album το οποίο θεωρείται από πάρα πολλούς οπαδούς των Blind Guardian ως το καλύτερο Blind Guardian album ever. Όμως εγώ το βάζω στην τρίτη θέση, ίσως γιατί την εποχή που βγήκε δεν δέθηκα τόσο πολύ μαζί του, και μιλάω φυσικά για το Nightfall Middle Earth. Το άλμπουμ φυσικά είναι καταπληκτικό, αλλά αν το θεωρώ λίγο κατώτερο από τα δύο άλμπουμς που θα έρθουν μετέπειτα, ο λόγος γι' αυτό είναι ότι για εμένα κάνει κάπου κάποιες σκιές. Okay, έχει αρκετά τραγούδια, εντάξει, πάρα πολλά είναι ιντερλούδια και τα λοιπά, 22 τραγούδια στο δίσκο, με όλα τα ιντερλούδια και όλες τις εισαγωγές, αλλά γενικά το βρίσκω λίγο κατώτερο, πολύ λίγο κατώτερο σε σχετικά με τα albums που θα μιλήσω σε λίγο. Παρόλα αυτά, πάρα πολλοί οπαδοί των Blind Guardian το βάζουν ακόμα και στο πιο καλύτερο και πιο κλασικό Blind Guardian album που έχει βγει μέχρι τώρα. Και τώρα τα δύο τελευταία albums. Δεύτερη θέση. Για δεύτερη θέση βάζω το τέταρτο άλμπουμ τους και μιλάω για το Somewhere Far Beyond. Εδώ μιλάμε ότι στο συγκεκριμένο άλμπουμ οι Blind Guardian μπαίνουν στην επόμενη περίοδο τους. Αν μπορούμε να χωρίσουμε τους Blind Guardian σε δύο περίοδους, θα μπορούσαμε, ή σε τρεις περίοδους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πρώτη περίοδος η πιο θράση, η πιο speed, που είναι τα τρία πρώτα τους άλμπουμ. Η δεύτερη περίοδος που ξεκινάει, η κλασική περίοδος και χρυσή περίοδος των Blind Guardian, που ξεκινάει με το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Somewhere Far Beyond, όπου εδώ βρίσκουν ακριβώς τον ήχο τους, τον ιδιαίτερο αυτόν ήχο τους, όπου το συγκεκριμένο άλμπουμ και από τις αυτά που θα έρθουν μετέπειτα, δηλαδή μέχρι και αυτή η περίοδος συνεχίζεται μέχρι και το Nightfall in the Middle Earth,
συγκεκριμένα αυτά albums έχουν επίσης τόσο μελωδία όσο και επίσης το χαρακτήρα, το speed, το blind guardian, τον οποίο δεν διώχνουν εντελώς, αλλά ξέρουν να ισορροπούν ανάμεσα στα δύο. Τι να πω για το συγκεκριμένο άλμπουμ. Όταν βγήκε και όχι μόνο όταν βγήκε, ακόμα και τώρα. Είναι ένα από τα πιο καταπληκτικά διαμάντια του γενικού power metal. Και γενικά του metal. Εντάξει. Όταν ακούμε για παράδειγμα τραγούδια όπως το Journey Through the Dark ή για παράδειγμα το Theater of Pain ή επίσης το The Bard Song, και εμένα μου αρέσει φυσικά να το ακούω και με την εισαγωγή του, το In the Forest, και μετά το μπαίνει ακριβώς μετά το The Hobbit. Εντάξει. Το Somewhere Far Beyond, και μην τι άλλο εδώ πέρα, κάνουν και διασκευή στο Trial by Fire, κάνουν διασκευή επίσης στο συγκρότημα το αγγλικό του New Wave of British Heavy Metal, του Satan. Εντάξει. Βλέπουμε ότι Blind Guardian γενικά ξέρανε να κάνουν διασκευές από New Wave of British Heavy Metal συγκροτήματα. Επόμενη δουλειά, και για μένα είναι το πιο αγαπημένο Blind Guardian album όλων των εποχών. Και ίσως γιατί ακριβώς συνδέθηκα με αυτό το album ακόμα περισσότερο. Είχα πει ότι είχα ξεκινήσει να ακούω, τουλάχιστον να γνωρίζω τους Blind Guardian από το τρίτο τους album, αλλά στο συγκεκριμένο album τους εμπέδωσα 100%. Και μιλάω για το πέμπτο τους album. Για το Imaginations from the Other Side. Okay, με αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο από όλες τις πλευρές. Με τα καταπληκτικά αυτά τραγούδια. Νομίζω ότι εδώ πέρα οι Blind Guardian φτάσαν στην κορυφή. Για κάποια άλλη λέω ότι η κορυφή ήρθε μετέπειτα με το, όπως είπαμε, με το Nightfall. Για μένα αυτή είναι η κορυφή, το Imaginations from the Other Side. Τι να πω εδώ πέρα, το Imaginations from the Other Side, το I'm Alive, A Past and the Future Secret, την μπαλάντα, τη μεσονική αυτή μπαλάντα, το Born in a Morning Hole, το Bright Eyes, Another Holy War, and the Story Ends, κομματάρες. Κομματάρες, και πραγματικά από τότε οι Blind Guardian μπήκανε στην καρδιά των περισσότερων metal, μπορώ να πω, οπαδών στην Ελλάδα. Δύσκολα θα βρούμε οπαδό μεταλλά Έλληνα που να μην είναι και οπαδός στο Blind Guardian ή τουλάχιστον να μην είναι οπαδός στο Blind Guardian αυτής της περίοδου. Okay. Έτσι λοιπόν, από την Ιερουσαλήμ, από το Ισραήλ, stay metal και stay heavy.